Στούντιο φίλες και φίλοι, και όπως σας λέγαμε νωρίτερα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μιλωνά, ξανθιώτης, επιχειρηματίας εδώ στην Ξάνθη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Κοντά μας ήταν και στις εθνικές εκλογές και εκεί στο πλευρό του κόμματος και του προέδρου του, κύριε Μιλωνά, αλλά και τώρα για μία ακόμη φορά στην μάχη για τις ευρωεκλογές. Καλημέρα σας κυρίες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλή σας εβδομάδα. Χάρηκα που με ξανακαλέσατε και σήμερα, θα τα πούμε. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση είναι, φαίνεται πλέον σιγά σιγά, το είχαμε πει και από τις βουλευτικές εκλογές, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που ανεβαίνει, όλα τα άλλα τα κόμματα έχουν φθορές και τέτοια, και το καλό είναι ότι άρχισε πλέον ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι δεν είμαστε λόγια όπως τα άλλα κόμματα, είμαστε σταθεροί, σωστοί, κάνουμε δουλειά, και αυτό φαίνεται τόσα χρόνια σιγά σιγά ότι παράγουμε έργο και το έχει καταλάβει ο κόσμος νομίζω. Και θα το έχει καταλάβει και θα το δείτε και στις ευρωεκλογές ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε από τα κόμματα που θα πρωταγωνιστήσουν πιστεύω. Θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη των ευρωεκλογών και θα πάμε καλά πιστεύω. Εισπράτεται και από την Ξάνθη τέτοια θετικά μηνύματα. Φυσικά, φυσικά. Από την Ξάνθη πιο πολύ και από τους συμπολίτες. Και εγώ, επειδή η δουλειά μου είναι, πηγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα Θεσσαλονίκη, πηγαίνω Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, γυρνάω όλη τη Βόρεια Ελλάδα και από όλες τις άλλες πόλεις. Δεν είναι μόνο από την Ξάνθη, είναι και από την, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πάρα πολύ αισιόδοξα από τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να μου ξεκαθαρίσετε την ευχάριστη έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη. Βάλει κάποιο πύχη που θέλετε να είναι Ελληνική Λύση. Εγώ προσωπικά θέλω να είναι στη χειρότερη περίπτωση τρίτο, στη χειρότερη. Εγώ ευελπιστώ για δεύτερο, αλλά τρίτο το χειρότερο. Α, για τέτοια δυναμική είστε. Το τρίτο είναι 100% εγώ. Προσωπική μου άποψη. Για τρίτη θέση το θεωρώ πολύ σίγουρο. Θα εκθρονίσετε το ΠΑΣΟΚ σίγουρα από την τρίτη θέση και μιλώ δημοσκοπικά, γιατί και εσείς δημοσκοπικά αναφέρεστε στα ποσοστά. Όχι δημοσκοπικά, οποία... εγώ με τα λεγόμενα του κόσμου που ακούω, θα μου πεις όταν μιλάνε με έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή, δεν θα πούνε ότι θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και τέτοια. Σε λένε ότι τα καλύτερα, Βελόπουλο θα ψηφίσω και το ένα και το άλλο. Αλλά πιστεύετε ότι δεν είναι ειλικρινής ο κόσμος στις επαφές, στις άμεσες επαφές? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ειλικρινής. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ειλικρινής και το βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Στις προηγούμενες βουλευτικές κάνανε, δεν άκουσα να ψηφίζει Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Αδιανόητα πράγματα. Το συζητούσαμε αυτό λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί είχα μπροστά μου τα αποτελέσματα, τα τελευταία, αν θέλετε, έτσι, στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Και εστιάσαμε, βάλαμε και στους τίτλους κάποια εξ αυτών. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Να τα βάλουμε στη συζήτηση. Έχουν σημασία, γιατί έτσι πάμε, με αυτά τα συναισθήματα οι Έλληνες πολίτες πάνε στην κάλπη. Το 82% κρίνουν την κατάσταση στην εθνική οικονομία ως εντελώς κακή. Προσέξτε τώρα. Στις εθνικές εκλογές, πρώτο θέμα, το θυμόσαστε κύριε Μιλών, ήταν η οικονομία. Και ο εθνικός στόχος. Η ακρίβεια παραμένει. Mm. Και ο εθνικός στόχος της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, την οποία την πήραμε. Αλλά οι Έλληνες δεν το έχουν εισπράξει αυτό. Μετά τις εθνικές εκλογές και οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές, θεωρούν ότι είναι εντελώς κακή η εθνική μας οικονομία. Προσέξτε τώρα, προκρίνουν σε ποσοστό 52% πρόβλημα, μείζον θέμα για αυτούς, την αύξηση των τιμών, την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Και σε 35% την οικονομική τους κατάσταση. Οι Έλληνες απάντησαν ότι τείνουν να μην εμπιστεύονται καθόλου την κυβέρνησή τους στο απίστευτο ποσοστό του 71%. Τη Βουλή σε ποσοστό 70%. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Προσέξτε κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα. Όχι σίγουρα, μόνο το κυβερνών. Σίγουρα. Εννοείται. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 52%. Δυστυχώς. Είναι απίστευτα νούμερα και δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Η επιτυχία της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων τόσων χρόνων έχουν καταφέρει να κάνουν τον ελληνικό λαό τελείως απολίτικ, να μην τον ενδιαφέρει καθόλου, να λένε ότι όλοι είναι ίδιοι, γιατί είτε κάνουν εποχή, δυστυχώς όταν 40 χρόνια βλέπει συνέχεια το ίδιο αποτέλεσμα, αλλάζουν τα κόμματα, ξαναλλάζουν τα κόμματα, βλέπεις το ίδιο αποτέλεσμα.
Σκεφτείτε ότι με λένε τι θα κάνει και ο Βελόπουλος. Ό,τι έκανε ο Καμένος, ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα σκίζαν το ένα, θα κάναν το άλλο, θα μας τρώναν, θα μας φτιάχναν, τα ίδια είναι. Όλοι είναι λόγια, όλοι είναι λόγια, όλοι είναι λόγια. Έτσι έχουν καταντήσει τον κόσμο να σκέφτεται μόνο το χειρότερο, ότι δεν έχει καμία ελπίδα, δεν έχει καμία ελπίδα. Ναι, είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί 40 χρόνια έχουμε τις ίδιες κυβερνήσεις με το ίδιο αποτέλεσμα. Και δυστυχώς δεν είναι μία φορά, δεν είναι δύο, να πεις εντάξει θα αλλάξει, θα αλλάξει, θα αλλάξει. Αλλά 40 χρόνια όταν γίνεται το ίδιο πράγμα, τον καταφέραν τον κόσμο να κάνει εποχή, να μην τον ενδιαφέρουν οι εκλογές. Γιατί να θεωρεί ότι θα βγουν οι ίδιοι. Η εποχή δυστυχώς η εποχή θα είναι πάλι πιστεύω γύρω στο 50%. 50% ήταν και σε προηγούμενες εκλογές. Είναι... Πάντοτε είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της εποχής. Όχι, πιστεύω δεν θα είναι τώρα μεγαλύτερο, γιατί. Είναι και επιστολική ψήφο. Και επιστολική και λίγο πιο συνειδητοποιημένο το βλέπω τον κόσμο. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να ασχοληθεί για να στείλει και ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση, γιατί έχει άλλα 3 χρόνια η κυβέρνηση. Άμα δεν στείλει και με αυτόν τον τρόπο. Για να τιμωρήσει. Για να, ναι, για να στείλει ένα μήνυμα, όχι να τιμωρήσει. Μήνυμα για να στείλει ένα μήνυμα, θέλει να τιμωρήσει. Να στείλει και ένα μήνυμα να επικροτήσει αυτό το οποίο γίνεται. Τι μήνυμα θα στείλει. Άμα ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά την επικροτεί. Άμα θέλει να την επικροτήσει και δεν συμβαδίζουν αυτά τα νούμερα που λένε με τον κόσμο και τη λογική, θα πάνε να ξαναβγάλει πάλι τον Μητσοτάκη πρώτο κόμμα με 40%. Αλλά αν όντως αυτά τα νούμερα, 70% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Μα, και βλέπει ότι. Δεν έκαναν απίστευτο ναι. Εντύπωση πραγματικά. Και οι αποκλήσεις που είχαμε εμείς σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Απίστευτες αποκλήσεις. Ναι. Και να σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα που μόλις πριν από λίγους μήνες ανανεώσαμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση. Δεν έχει συμπληρωθεί ούτε χρόνος. Αλλά ναι. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι μικρότερο το ποσοστό εμπιστοσύνης προς το Ευρωκοινοβούλιο. Και δηλαδή οι μισοί τουλάχιστον έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωβουλή. Οι Έλληνες. Ναι. Ναι, τα δεδομένα των. Περίπου είναι γενική, είναι, θα λέγαμε. Δηλαδή πιστεύονται πιο πολύ. Ναι, γιατί σε λέει εκεί δεν είναι. Η γνώμη των Ελλήνων ευρωβουλευτών δεν περνάει και τόσο πολύ. Και με τους ξένους κάτι καλό μπορεί να γίνει. Ενώ εδώ πέρα με τους Έλληνες ευρωβουλευτές δεν έχουμε καμία τύχη. Με τους Έλληνες βουλευτές. Και τα μνημόνια. Ξεχάσαμε δηλαδή και τα μνημόνια που εκπορεύτηκαν από εκεί. Ωραία. Τι να κάνουμε, λοιπόν, αφού εδώ πέρα χειρότερα ζούμε τώρα. Τα μνημόνια ήταν καλά μπροστά σε αυτά που ζούμε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Είστε άνθρωπος της αγοράς και στις αυτά, ναι, γιατί εννοείται. Αυτά λέει ο κόσμος όλος. Η ακρίβεια έχει τσακίσει ακόμη περισσότερο και από τα μνημόνια. Τα πάντα, τα πάντα, ναι. Τον Έλληνα, ναι. Εγώ ξέρω ότι. Το 70% των επαγγελματιών χρωστάνε ενίκεια. Δηλαδή, σε μια ευθεία 100 μαγαζιών, οι 70 δεν πληρώνουν ενίκεια. Έχουν όλοι ρυθμίσεις, τα ρεύματά τους, τα τηλέφωνα, τα πάντα, τις εφορίες τους. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος. Όλοι χρεωμένοι. Ναι, δηλαδή. 10% μας σας πω, μπορεί να είναι και πολλοί, ότι είναι σωστοί και ανταποκρίνονται στα έξοδά τους χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι, για την Ξάνθη. Που λίγο είναι μικρή η κοινωνία και είναι πιο λίγα τα μαγαζιά και πιστεύω ότι είμαστε και λίγο καλύτερα από τις μεγάλες πόλεις. Οι μεγάλες πόλεις είναι ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Ναι, είναι. Δηλαδή τώρα περιμένουμε λίγο 3 μήνες στον τουρισμό και μετά ξανά πάλι μία από τα ίδια. Η μόνη μας ελπίδα είναι ο τουρισμός. Ναι, η ελληνική λύση έχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το... Δηλαδή, πέρα από τις συζητήσεις που ακούμε να γίνονται στην Βουλή, όλους εμάς μας ενδιαφέρει η πράξη και το αποτέλεσμα. Έχει φυσικά και το έχει. Αν δεν ξεκινήσουμε τον πρωτογενή τομέα, δεν γίνεται τίποτα. Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα, έπρεπε να είναι σε παραγωγή αγροτικά προϊόντα. Κυπευτικά, αλληλεία, κτηνοτροφία. Έπρεπε να είναι νούμερο ένα η Ελλάδα. Όχι να είναι οι χώρες του Βορρά. Με μηδέν ήλιο και σκοτάδια 11 μήνες το χρόνο. Ναι, και έχουν όμως τεράστιες μονάδες. Τεράστιες μονάδες έχουν. Ναι, γιατί πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επενδύσανε με σωστό τρόπο. Εμείς πήραμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επενδύσαμε στους κολλητούς μας και στους φίλους μας και τα δώσαμε και τα φάγανε μεταξύ τους. Τεράστιο πρόβλημα το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα και επιτρέψτε μου να πω διαχρονικό. Διαχρονικό, ναι, γιατί είναι συνέχεια οι ίδιες κυβερνήσεις. Γι' αυτό είναι διαχρονικό. Δεν άλλαξε κάτι, κάποια άλλη κυβέρνηση να πάει να μπορεί να κάνει κάτι. Οι ίδιες κυβερνήσεις εναλλάσσονται και το πρόβλημα μένει διαχρονικό και συνεχίζεται. Εκεί γίνεται το πρόβλημα. Η ελληνική λύση έχει αυτή τη δυναμική για την οποία μας μιλήσατε. Αυτό εισπράτεται και εσείς, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται ναι, και δημοσκοπικά ότι ανεβαίνει. Ανεβάζει τη δύναμή της. Στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να είμαστε 100% δεύτερο κόμμα.
στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως το βλέπω εγώ και το καταλαβαίνω από τον κόσμο. Αυτό εισπράτεται εσείς. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον να στεκόμαστε στα μόνο στις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Τα δημοσκοπικά, ναι. Κύριε Μιλωνέ, και το ναι. Κατάλαβα και με αυτό. Την κουβέντα που γίνεται, την παραπολιτική θα λέγαμε. Όπως και να έχει, είναι ανεβασμένη η Ελληνική. Ναι, ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε ένα μπαράζ επισκέψεων πολιτικών αρχηγών στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Μακεδονία προκειμένου. Και κλείσανε και τη Βουλή. Πρωτοφανές πράγμα. Κλείσανε για 10 μέρες τη Βουλή για να ασχοληθούν όλα τα κόμματα να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Οι ευρωβουλευτές δεν έχουν καμία σχέση με τη Βουλή. Η Βουλή μπορεί να λειτουργεί. Οι ευρωβουλευτές είναι καμία σχέση με τη Βουλή. Γιατί κλείσαν το Κοινοβούλιο 15 μέρες για να ανεβούν όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των μεγάλων κομμάτων. Όλων των κομμάτων. Των μεγάλων κομμάτων. Και ναι. Προεκλογική μάχη. Ναι. Κανονικά δεν έχει κλείσει ποτέ η Ευρωβουλή. Η Βουλή. Πριν τις εκλογές. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι κάτι φοβούνται, κάτι βλέπουν εδώ πάνω. Πάει να γίνει, να ξεκινήσει κάτι δυνατό κόντρα σε αυτούς, στο σύστημα, την ελληνική λύση δηλαδή. Γι' αυτό έχουν επικεντρωθεί μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού είναι τακτικότατες και είναι εξαιρετικά επικριτικός απέναντι ουσιαστικά σε δύο κόμματα. Το ένα είναι το δικό σας, φυσικά. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Το δεύτερο είναι η το κόμμα της Νίκης και ο Δημήτρης ο Νατσιός. Φαίνεται ότι και τα δύο αυτά κόμματα ανεβάζουν τα ποσοστά τους κυρίως το αγκάθι, και εδώ γιατί, στη ναι, Βόρεια ναι. Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Ως γιατί... πατριδοκάπηλους όμως σας ναι, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός. Τι πατριδοκάπηλος, τι θα πει ο... Αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσει. Αυτή, πατριδοκάπηλοι είναι αυτοί γιατί είχαν πει ότι μόλις βγουν θα κυρώσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, θα κάνουν ό,τι είναι και πήραν την ψήφο των Μακεδόνων όλων και βγήκαν κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούν τον Κυριάκο του Βελόπουλο και τον πατριδοκαπηλία. Δεν γίνεται αυτό. Και να σου πω κάτι, επειδή βλέπετε ότι όλη μέρα κατηγορεί μόνο τον Κυριάκο του Βελόπουλο. 90% λέγεται το όνομα του Πρόεδρου μας. Δεν ασχολείται με κανέναν άλλον. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μας κάνει διαφήμιση. Μας κάνει και διαφήμιση, είτε καλή είτε κακή. Η διαφήμιση είναι διαφήμιση. Δείχνει ότι φοβάται. Δείχνει ότι φοβάται και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και δέντρο που δεν έχει καρπούς, ποιος το ενοχλεί. Δεν το πειράζει κανένα, δεν το χτυπάει. Άρα σημαίνει κάτι. Ότι βλέπει κάτι, το έχει κατά. Γιατί αυτοί έχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν τις αναφέρουν. Η ελληνική λύση δεν έχει κρυφές δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν έχει. Έχει η μόνη δημοσκόπηση που έχει είναι από τον κόσμο και από την κοινωνία που βγαίνει και κυκλοφορεί. Γιατί εμείς κυκλοφορούμε άνετα παντού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και μας λένε όλοι τα καλύτερα. Αυτή τη στιγμή. Τον παλμό της κοινωνίας. Μάλιστα. Ουσιαστικά ναι, ναι. Αποτιμά. Η δημοσκόπησή μας είναι ναι, ο παλμό της κοινωνίας. Κύριε Μιλωνά, οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές. Ένα σημαντικό πεδίο στο οποίο λαμβάνονται κρισιμότατες αποφάσεις για τη ζωή όλων μας. Από την αγορά, τους μικρομεσαίους, μέχρι τους μισθούς μας, τις υποδομές που έχουμε ανάγκη, την ασφάλεια, τα πάντα όλα. Τον πρωτογενή τομέα, έτσι, είδαμε τι έγινε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ξεσηκώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί λαμβάνονται ουσιαστικές και σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια έρχονται σε κάθε χώρα μέλος, όπως και εδώ, στο δικό μας Εθνικό Κοινοβούλιο, για να επικυρωθούν. Εκεί λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική λύση, η οποία κατά την δική σας εκτίμηση φαίνεται να πάει και ενισχυμένη με περισσότερους ευρωβουλευτές. Σίγουρα έναν ευρωβουλευτή έχουμε τώρα. Πώς σκοπεύει. 4-5 περίπου. Ναι, δηλαδή, άμα πάρει γύρω στο. Θα τετραπλασιάσει τη δύναμή ναι, τη ναι, Μιλωνά. Αυτή σίγουρα, είναι η εκτίμηση. Ναι, η εκτίμηση προσωπική μου, ναι. Ναι. Και αυτήν καταθέτεται, ναι. Βέβαια. Αυτό εισπράτεται από τον κόσμο, αυτό λέτε. Εκεί λοιπόν, οι μάχες που θα δοθούν από την ελληνική λύση, κύριε Μιλωνά, τι μάχες θα είναι. Προς το συμφέρον της πατρίδας μας, φυσικά. Οι υπόλοιποι δηλαδή δεν δίνουν μάχες. Και πώς δεν δίνουν, φυσικά δίνουν. Δηλαδή. Αλλά κάτι δεν ξέρω. Γιατί στραβώνει το πράγμα εκεί πέρα, κάτι γίνεται. Ή παίρνουν μια απόφαση και λένε θα στείλει κάποια λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο κονδύλιο για αυτά τα θέματα και δεν γίνεται. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει σωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι δηλαδή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ίδια απόφαση δεν παίρνεται για κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
για την αγροτική οικονομία, η ίδια απόφαση και για την Ελλάδα, η ίδια και για την Ιταλία. Ναι, κάθε έχει χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει και ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αυτά να πάει να προτείνει και να πει η Ελλάδα σε αυτό το τομέα έχει περισσότερη ανάγκη γιατί έχει αυτό, αυτό και αυτό. Σε εκείνο τον τομέα που θέλουμε να βοηθήσουμε πάλι είμαστε πιο καλά, δεν θέλουμε τόσο πολύ βοήθεια σε κάποια θέματα που δεν μπορούμε. Αλλά σε κάποια θέματα που πρέπει να βάλουμε όλη μας η δύναμη, γιατί εκεί πρέπει να στηριχτούμε και να μπορέσουμε να ανακάμψουμε οικονομικά. Γιατί ό,τι βοήθεια και να σε δώσει, άμα τα φέρεις εδώ τα λεφτά και τα ξοδέψεις χωρίς να μπορέσεις να κάνεις κάτι, και να τα κάνεις υπεραξία, να δώσεις υπεραξία στο. Ναι, ένα άρα λέτε ότι δεν είναι δυνατή η φωνή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα. Ή δεν είμαστε εσείς τόσο πιστεύετε ότι εσύ και τα δύο, και τα δύο μαζί μιλώ. Πιστεύω και τα δύο μαζί και το ένα και το άλλο γιατί και αυτό φαίνεται ότι είσαι, από τα ψηφίσματα και αυτά που κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντίον της χώρας μας, ναι, εννοείται. Δηλαδή γιατί δεν βγάλανε για τη Φιλανδία, γιατί δεν βγάλανε για την Πολωνία, γιατί δεν βγάλανε για άλλες χώρες και βγάλανε για την Ελλάδα. Κάτι βλέπουν οι άνθρωποι, δεν γίνεται. Θράκη. Θράκη, Ξάνθη, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, μια από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι πια η Ευρώπη των περιφερειών. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις και σε αυτά τα μεγέθη πλέον. Η Θράκη, τα σύνορα της Ευρώπης. Δίθεν, τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ελληνική λύση, η ανάπτυξη τούτης εδώ της περιοχής, κύριε Μιλωνά, είναι ανάμεσα στις προτεραιότητές της. Γιατί από τα πορίσματα των διακομματικών επιτροπών θα περιμένουμε άλλα 20 χρόνια να συγκροτηθεί μια ακόμη διακομματική επιτροπή. Την κυρία Πακογέννη θα περιμένουμε. Εάν και κατά πόσο θα υλοποιηθεί αποφάσεις. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν για την ελληνική λύση. Εδώ η Θράκη, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτωχότερη περιφέρεια από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι η προτεραιότητα. Από αυτό να καταλάβετε κύριε οικονόμου ότι ό,τι κονδύλια πέφτουν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν, καταρχήν πρέπει πρώτα τις παραμεθόριες περιοχές να βοηθήσουν. Πάνε όλα στο κέντρο, στην Αθήνα, που είναι οι δικοί τους άνθρωποι και δεν φεύγει φράγκο από εκεί πέρα για τις περιοχές που χρειάζονται και τις έχουν ανάγκη. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι σύνορα της Ευρώπης, αν είναι παραμεθόριο, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει να κάνουν τις business προσωπικές τους με τους μεγάλου επιχειρηματίες για να έχουν ένα κομματικό στρατό. Ένα, δύο, τρεις. Θέλει ασφάλεια. Την ασφάλεια την έχει, ας πούμε. Η περιοχή την έχει την ασφάλεια. Έχει το τέταρτο σώμα στρατού. Έχει ασφάλεια. Αλλά εάν δεν έχεις και κόσμο που να ευημερεί, εκεί η μπάλα χάνεται. Γιατί αυτό κάποια στιγμή θα αδειάσει ο τόπος, κύριε Μιλωνά. Εννοείται. Εκεί η υπογεννητικότητα βαράει κόκκινο. Όχι σε παραμεθόριο και σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμέσω όρο κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει ένα παιδί. Καποφύγεται αυτό. Ναι. Για να δημιουργήσεις μεγάλη οικογένεια πρέπει να αισθάνεσαι και ασφαλής, κύριε Μιλωνά. Ναι. Έτσι, πρέπει να είσαι οικονομικά. Και οικονομικά και γενικά ασφαλής. Εμείς δεν αισθανόμαστε ασφαλείς γιατί βλέπουμε τα σύνορά μας διάτρητα. Από παντού απειλούμαστε. Οι πατέρες και οι παππούδες μας άφησαν σπίτια. Από παντού απειλούμαστε. Γενιά αυτό είναι όνειρο. Από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση, όλη την Ελλάδα απειλούν. Ναι. Η Ελλάδα απείλησε ποτέ κανέναν, είπε κάτι για κανέναν άλλον. Όλοι γιατί με την Ελλάδα. Γιατί βρήκανε πεδίο ελεύθερο. Βλέπουν πόσο μαλακοί είμαστε, μαλθακοί, και όλοι ασχολούνται και διεκδικούν κάτι από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είπε ποτέ για Βόρεια Ήπειρο, είπε ποτέ να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, είπε να πάρουμε τη Βουλγαρία, είπε το ένα, είπε το άλλο. Ποτέ. Όλοι ασχολούνται με την Ελλάδα. Όλοι. Όλες οι περιοχές της Ελλάδος ανήκουν ή στην Αλβανία, ή στη Βουλγαρία, ή στα Σκόπια, ή στην Τουρκία. Άμα τους ακούσεις αυτούς εδώ, δεν έχει μείνει τίποτα Ελλάδα. Τελειώσαμε. Έχουμε λίγο ανήσυχους γείτονες, κύριε Μιλωνά. Ο ανήσυχος, αλλά ναι. Η θέση της ελληνικής λύσης ποια είναι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες η Ελλάδα δεν παραβίασε ποτέ καμία. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Οι άλλες όλες οι χώρες τις παραβιάζουν εναντίον μας. Και όταν έχουμε το δικαίωμα και τη δύναμη και μας δίνει η συνθήκη. Η αντίδραση είναι συνήθως λεκτική από ναι. την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε ναι. να επιβάλλει και άλλου είδους κυρώσεις. Ποτέ αυτό και μας βάζει να βγάλουμε το φίδι μόνοι μας από την τρύπα. Και λέει ότι διμερείς βρείτε τα. Διμερείς τότε τι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είμαστε στο ΝΑΤΟ και τι είμαστε σε όλες αυτές τις
Δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Εντάξει, λέμε. Θέλει να γίνει. Θέλει να γίνει. Προφανώς. Πόσα χρόνια. Ναι, έχουν ξεκινήσει. Ούτε τα Σκόπια είναι, ούτε η Αλβανία είναι, αλλά αυτοί όλοι μας απειλούν. Η Βόρεια Ήπειρος είναι της Αλβανίας. Η Μακεδονία είναι του Σκοπίων. Αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει το δικαίωμα του βέτο, όσον αφορά την είδατε κανένα βέτο στις Βόρειας Μακεδονίας. Ναι, είδατε κανένα βέτο. Δεν έπρεπε να κάνει βέτο με αυτό που έγινε τώρα με τα Σκόπια. Δεν έπρεπε να βάλει βέτο. Μας το δίνει το δικαίωμα η συνθήκη. Μας το δίνει. Το έχει ανακοινώσει. Έχουν καταπατήσει πολλές φορές η συνθήκη Σκοπιανή. Πολλές φορές. Η Ελλάδα ποτέ. Καμία. Και καλά, δεν την έχει κυρώσει και 100%. Τα πρωτόκολλα της συμφωνίας δεν έχουν καν κυρωθεί. Από δεν έχουν κυρωθεί, αλλά δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι λένε. Δεν κάνουμε. Ό,τι λένε, δεν τα κάνουμε. Δεν παραβαίνουμε καθόλου. Τη συμφωνία. Εμείς είμαστε πάντα κύριοι με τις άλλες χώρες που μας απειλούν. Δεν γίνεται πάντα να είσαι να κάνεις πίσω και να υποχωρήσεις και να υποχωρήσεις. Κάπου πρέπει και εμείς να δείξουμε. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τα Σκόπια, είτε για την Αλβανία, είτε για την Τουρκία. Από τη στιγμή που έχει τη δύναμη του βέτο, θα χρησιμοποιήσει το βέτο, αν δεν συμμορφωθούν. Και δεν ξέρω άμα πρέπει να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι... Είστε ενάντια, δηλαδή, στην προοπτική. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Θέλει να το δούμε, να το σκεφτούμε, να δούμε ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό δεν πρέπει να δούμε. Πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα στηρίζει αυτή την πορεία και την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ναι, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι κυβερνήσεις της Ελλάδος, άμα ρωτήσετε τον ελληνικό λαό, δεν νομίζω να το στηρίζει αυτό. Προσωπική μου άποψη. Οι κυβερνήσεις, είναι, ναι, πολιτική πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών το ζήσαμε αυτό. Και σε το ζήσαμε γιατί είχαμε την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής. Και του ΝΑΤΟ, ναι, και της Αμερικής. Ναι, αλλά κάποτε δεν θα έπρεπε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Γιατί να αφήνουμε. Γιατί να λυθεί εις βάρος της Ελλάδος όμως. Γιατί όλα τα ζητήματα που έχουμε με τις άλλες χώρες να λυθούν εις βάρος της πατρίδας μας. Γιατί. Ξέρετε κάποιο θέμα που να λύθηκε υπέρ της πατρίδας μας? Πείτε το μου στην εξωτερική πολιτική να το μάθω κι εγώ. Ναι. Όλα κάνουμε εμείς υποχωρήσεις. Γιατί? Όχι υποχωρήσεις λοιπόν. Εννοείται. Θέση της ελληνικής λύσης, αυτό μας λέει ο Γιώργος Μελωνάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και βέτο. Και βέτο. Και αυτό, ναι, είναι, αφού είναι η δύναμή μας. Το έχει, ναι, στα χέρια, ναι, τους. Οι χώρες μέλη, έτσι, για σοβαρά ζητήματα. Αφήσει που οι ευρωβουλευτές τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν να καταργηθεί το βέτο. Δηλαδή, όχι σε όλα τα θέματα, σε κανένα, γιατί να καταργηθεί? Από τη στιγμή που είσαι αδύναμος. Η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα. Είσαι αδύναμος και δεν. Αυτό το σκεπτικό, ναι, ναι, αυτό το σκεπτικό η Ελλάδα θα το λύσει. Τα κολλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τα λύσει η Ελλάδα με 19 ευρωβουλευτές, 20. Λοιπόν, όταν είσαι αδύνατος. 21. 21, ναι. Ναι, εσείς, είναι εντελώς διαφορετικό, ναι, το επιχείρημα. Κανένα βέτο, γιατί αφού το βέτο είναι η δύναμή σου. Δηλαδή, τι δύναμη θα έχει αυτή η αδύναμη χώρα, τι άλλο να κάνει. Αφού ό,τι και να λέμε δεν μας δίνει σημασία από ό,τι φαίνονται τα πράγματα. Είναι ένα σημαντικό, ναι, εργαλείο, μια δύναμη, ναι, στα χέρια του. Η μόνη δύναμή σου είναι. Άμα από πολύ σκεφτεί τη δύναμή σου, τι έμεινε να κάνεις. Τι να πηγαίνουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μπορούμε να δείχνουμε. Κύριε Μελωνά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Η δεύτερη εμφάνιση του κύριου Μελωνά ήταν αυτή. Ακόμη μία φορά σας περιμένουμε εδώ, στο δρόμο προς το στήσιμο της Ευρωκάλπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, η αλήθεια είναι. Μέσα από τα λίγα λεπτά που συζητάμε με τον κύριο Μελωνά, έναν άνθρωπο και της αγοράς, είδατε πόσα αναδείχτηκαν. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε όλη την επικράτεια δίνουν τη μάχη. Κύριος Μελωνάς εδώ από την Ξάνθη θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μέχρι και με τους συμπολίτες μας στην Κρήτη. Πρέπει. Έχετε, ναι, κάνει περιοδίες ή έχετε μείνει, θα λέγαμε, στην Βόρεια Ελλάδα? Εγώ μόνο Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς και λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου. Γιατί αν αφήσω τη δουλειά μου, τελείωσαν όλα μετά. Είμαι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα για την ώρα. Αν μπορέσω να ξεκλέψω την τελευταία εβδομάδα να πάω και παραπέρα, αλλά καβάλα δράμα. Θράκη, Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πήγαινε συνεχή, γιατί 19 χρόνια αυτή η δουλειά σε αυτές τις πόλεις γίνονται κάθε εβδομάδα πήγαινα. Μα και αυτή είναι η περιοχή η οποία ουσιαστικά δίνει ότι ανεβάζει. Το κόμμα μας. Ναι. Σε δυναμική του δίνει, δηλαδή το ανεβάζει το ποσοστό, ναι, στην ελληνική, ναι, λύση. Είναι διαφορετικά τα πράγματα προς τα κάτω. Σίγουρα, ναι. Και Μελωνά. Και όχι, και προς τα κάτω θα έχουν αλλάξει.
όχι τόσο πολύ, σιγά σιγά, αλλά και εκεί θα δείτε ότι αρχίζουμε να ανεβαίνουμε και εκεί. Όχι όσο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και εκεί. Αλλά αν ανεβαίναμε όσο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα, δεν θα μιλούσαμε για δεύτερο και τρίτο, θα πηγαίναμε για πρώτο κόμμα. Άμα έχουμε την άνοδο που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια, δεύτερο κόμμα είμαι στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε δεύτερο κόμμα. Επιμένεις αυτό, ναι. Γιώργο. Το κρατάμε, ναι. Για το βράδυ των ευρωεκλογών. Δεύτερο. Πάρτε με τηλέφωνο το βράδυ των ευρωεκλογών. Ναι. Τρίτο κόμμα πανελλαδικά. Ναι. Η εκτίμηση του είναι αυτή. Και πέφτω μέσα. Εγώ είπα ελληνική ομάδα θα του πάρει το ευρωμπάσκετ και του πήρε ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Σε μια πρόβλεψη που έκανα προχθές. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πέσετε μέσα και στις πολιτικές σας εκτιμήσεις. Για το conference, να σας ζητήσουμε. Εννοείται η ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός, εννοείται. Και η ελληνική ομάδα ήθελα, γιατί στην Ευρώπη αυτό θέλουμε να μην θες ελληνική ομάδα. Είτε Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός. Στην Ευρώπη θέλουμε ελληνική ομάδα δυνατή και στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε, μέχρι τώρα ήμασταν ούτε στο κόφερας. Δεν βγαίναμε ποτέ, τώρα αρχίσαμε να βγαίνουμε και στα πολιτικά λίγο στο κόμφερα σιγά σιγά και θα ανεβούμε κι άλλο. Χαριτολογώντας το λέει, ναι, ο κύριος Μιλωνάς. Διαφορετικές μάχες δίνονται εκεί και μάχες κρίσιμες και πιο σοβαρές. Και σοβαρές, γιατί αφορούν τις ζωές των ανθρώπων. Το μέλλον, ναι, φυσικά. Και το μέλλον του τόπου αυτού. Καλή επιτυχία, κύριε Μιλωνά. Σας ευχαριστώ, κυρίες μου, να είστε καλά. Γιώργος Μιλωνάς, Ξανθιώτης, επιχειρηματίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Πέρασε μισή ώρα. Πέρασε μισή ώρα. Δημοτικό ραδιόφωνο.